θες. Εσύ με φώναξες. Το στούντιο τώρα. Ναι. Οκ. Σήμερα λοιπόν, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, θα κάνουμε ένα studio tour για να σας δείξουμε τον χώρο τον οποίο κάνουμε τα βίντεο και τον χώρο που αράζουμε και κάνουμε το μοντάζ που καθόμαστε τέλος πάντων. Πάμε να δούμε το γραφείο, το πιο σημαντικό. Σε αυτό το γραφείο κάθομαι πάρα πολλές ώρες, διότι εδώ κάνω το μοντάζ, παίζω παιχνίδια ή έρχονται οι υπόλοιποι, αράζουμε. Γενικότερα το γραφείο είναι όλη η φάση. Έχω πάρει αυτή την καινούργια οθόνη, την LG 34UC99. Με διευκολύνει πάρα πολύ, είναι ultra wide monitor, θα το κάνουμε και review. Βολεύει πάρα πολύ σε όλα, βολεύει στο editing, βολεύει εντάξει και στο gaming, αν και δεν είναι gaming monitor. Δουλεύει πάρα πολύ όμως στο να κάνουμε edit video, στο να ψάχνουμε πράγματα ταυτόχρονα, να γράφω εγώ, να γράφω εδώ το κείμενο, δεξιά να έχω ανοιχτό ένα browser γενικότερα. Έχει κάνει το workflow της δουλειάς πάρα πολύ καλό. Από πληκτρολόγια και ποντίκια έχω δύο set. Το ένα το χρησιμοποιώ περισσότερο για το editing και όταν παίζω το αλλάζω και βάζω αυτό που είναι για το gaming. Λοιπόν, έχω το Huntsman και το Basilisk που είναι τα δύο προϊόντα της Razer, που το Huntsman το έχουμε κάνει και review και έχω και τον Goliath στο mousepad. Αυτό βέβαια δεν βολεύουν τόσο πολύ στο editing, ειδικά το Basilisk, δεν μπορώ να κάνω edit με αυτό το ποντίκι, δεν γίνεται. Οπότε έχω το MX Master 2S της Logitech. Είναι τρομερό και αλλάζω και το ποντίκι ταυτόχρονα και το πληκτρολόγιο και βάζω άλλα της Logitech, το οποίο βολεύει. Οπότε έχω δύο setup και ασχολούμαι. Ό,τι κάνω ανάλογα αλλάζω και το setup. Οπότε τα δύο σημαντικά είναι η οθόνη και είναι και το πώς δουλεύω πάνω στο γραφείο. Τι άλλο έχω πάνω στο γραφείο? Έχω την κονσόλα. Από παλιά ήμασταν έτσι με τον ήχο, γραφούσαμε, κάνα λίγο hip-hop, έχρισα, θυμάσαι? Λίγο hip-hop γραφούσαμε, θυμάσαι? Όχι. Οπότε αυτή η κονσόλα την έχω από αρκετά χρόνια, είναι της Yamaha. Και εδώ πραγματικά βάζω και τα monitor, που είναι αυτά τα δύο της M-Audio, θα προχωρήσω σε αυτά αργότερα. Βάζω τα monitor, έχω βάλει ένα subwoofer, έχω πάνω το μικρόφωνο. Όταν παίζουμε με τους άλλους βάζω πάνω το μικρόφωνο εγώ και μιλάω μέσα. Γενικότερα έτσι μου αρέσει το κουμπάκι και, και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε έχω εδώ την κονσόλα, τη βλέπετε και στο background από τα βίντεο. Φαίνεται ότι είναι μια κονσόλα τέλος πάντων. Τη χρησιμοποιώ πραγματικά πάρα πολύ, χωρίς κονσόλα δεν ήξερα τι θα κάνω. Εδώ συνήθως έχω το iPad, το παίρνω πάρα πολλές φορές μαζί μου. Έχω πάρει και το πληκτρολόγιο της Logitech, βολεύει πάρα πολύ. Σκέφτομαι να το κάνω και ένα βίντεο αυτό, διότι είναι πραγματικά πλησιάζει πάρα πολύ σε laptop και με βολεύει πάρα πολύ. Γράφω πάρα πολλά κειμενάκια εδώ και κάνω διάφορο browsing τέλος πάντων. Εδώ ακουμπά τα ακουστικά μου που έχω και άλλο ένα σετάκι ακουστικά και τα τελευταία τα M50X που δεν είναι δικά μου, αλλά τα χρησιμοποίησα πάρα πολύ για ένα Don Beach, αλλά τα Beats χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Το δωμάτιο ήταν διαφορετικό όταν ξεκινήσαμε τα βίντεο. Δεν ήταν τόσο βολικό ώστε να κάνουμε βίντεο, δεν είχε ωραίο background, ήταν λίγο περίεργο. Οπότε πρόσθεσα εγώ στον τοίχο αυτό το ρικοφόν. Foam. Πείτε το όπως θέλετε τώρα, δεν με πειράζει. Εγώ το λέω foam. Το ηχομονητικό αυτό τέλος πάντων. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, δείχνει πιο στουντιακό και πραγματικά με συνδυασμό αυτό. Το ηχομονωτικό έχει κάνει διαφορά αρκετή στον ήχο που βγάζουμε έξω. Δεν ακούγεται αυτό το echo, έχει διαφορές, πραγματικά έχει διαφορές. Ήταν πραγματικά πολύ καλή κίνηση. Αν μπορούσα να βάλω και σε όλο το ταβάνι λευκό, θα ήταν το τέλειο και μια μοκέτα κάτω. Δηλαδή μου λείπουν δύο πράγματα, τρία, αλλά αυτά τα κάνουμε και αυτά. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι ένα τρομερό μικρόφωνο το οποίο θα κάνουμε podcast με τον Χρήστο, τον cameraman. Όσοι δεν ξέρετε, εντάξει, κάποιοι μπορεί να ξέρετε τι είναι, κάποιοι μπορεί να μην ξέρετε τι είναι τέλος πάντων. Κάνουν αρκετοί Έλληνες και ειδικά πολύ ξένοι. Σε κανάλια YouTube του εξωτερικού δηλαδή. Έχουμε πάρει αυτά τα μικρόφωνα, αυτό το set της Rode. Είναι καταπληκτικό. Ακούγεται λες και είμαστε σε ραδιοφωνικό σταθμό μαζί με την κονσόλα παράλληλα. Να που χρησιμοποιεί την κονσόλα. Και θέλω να κάνουμε αυτό το podcast, το οποίο θα το κάνουμε μάλλον μέσα στον Αύγουστο. Θα συζητάμε κάποια πράγματα, θα λέμε κάποια νέα. Θα είναι καλό. Θα είναι καλό. Αυτό το έχω αφήσει εδώ, το δοκιμάζω. Κάθε φορά που παίζουμε το βάζω αυτό αντί να βάζω μικρόφωνο από headset. Γενικότερα δουλεύει και ακούγεται πάρα πολύ καλά και είναι τρόμερο ευρώ. Τα κατασκευή δεν υπάρχει, είναι απίστευτη. Το αφήνω εδώ. Για monitor χρησιμοποιώ δύο της M-Audio, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κάποιο πάρα πολύ ακριβό monitor. Τα είχα από παλιά, τα έχω σίγουρα 4 χρόνια ίσως. Έχω βάλει και αυτό το foam χωμονωτικό από κάτω. Μια χαρά είναι, κάποιος μου μπορεί να αναβαθμίσω, δεν είναι στις πρώτες προτεραιότητες βέβαια. Γενικότερα εδώ κρατάω και κάποια περιοδικά, όπως είπα και πριν. Έχω και το σύνολο φορτιστή που έχουμε κάνει βίντεο και για το σύνολο τους φορτιστές, που φορτίζω πραγματικά το κινητό μου από εδώ, όπως και το φορτιστή για το Apple Watch. Εδώ έχω το πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα Αυγούστου για το κανάλι. Όχι, μην το δείξεις, σε παρακαλώ! Και το τελευταίο κομμάτι είναι ο υπολογιστής που έχω τον υπολογιστή μου στο έπιπλο εδώ δεξιά.
Μη δείξεις πολύ το cable management εδώ που το έχω κάνει πρόχειρα. Θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερο. Δεν είναι. Το έπιπλο εδώ το έχω κάνει μία μόντα. Έχω κόψει το ξύλο. Θα βάλω και ένα κλιπάκι από πάνω πως το έκοψε το ξύλο μια σέγα. Και το έβαλα μέσα εδώ. Είναι το NZXT, το H500i. Δεν είναι της Razer, εγώ το έχω βάλει αυτό το κολλητάκι της Razer, έτσι, για να γουστάρουμε. Και θα το κάνουμε αυτό το workstation ένα βίντεο, τέλος πάντων, για να δείτε κι εσείς πώς κάνουμε βίντεο, γιατί πραγματικά μπορείς να κάνεις, μπορείς να παίξεις και παιχνίδια σε αυτόν τον υπολογιστή και είναι ένα πολύ καλό, δυνατό workstation. Έχει χτιστεί βήμα-βήμα, θα το κάνουμε και αυτό και θα το δείτε. Θέλω πάρα πολύ να σας το δείξω. Πάμε στο επόμενο. Εδώ έχω ένα ράφι το οποίο το έχω και πάλι για να φαίνεται λίγο χώρος πιο ωραίος. Δεν έχει κάτι πολύ λειτουργικό πάνω. Έχει ένα ρολόι σε στυλ βιβλίο. Κοίτα. Κούφιο. Έχω το Oculus Rift με τα χειριστήριά του εδώ. Πολύ ωραία και συγχωνισμένα. Αλλά εντάξει, τελευταία πραγματικά δεν παίζω τόσο πολύ. Δηλαδή, χορταίνεις λίγο από αυτό το VR. Δεν ξέρω για σένα. Εγώ χόρτασα. Και εγώ χόρτασα λίγο. Το έχω αφήσει εδώ. Εντάξει, θα το πιάσω κάποια στιγμή. Θα παίξουμε λίγο racing. Κάτι θα κάνουμε έτσι για να περάσει η ώρα. Δεν έχει κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον πάνω σε αυτό το ράφι. Έχει το χειριστήριο του Ronin M. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Ο χώρος αυτός εδώ είναι πολύ λειτουργικός γενικότερα. Έχω όλα τα ντουλάπια με υπερβολικά καλώδια μέσα. Πραγματικά έχει υπερβολικά καλώδια. Δηλαδή, κάτσε εκεί πέρα, κάτσε εκεί. Δηλαδή, έχει 6 κουτάκια με καλώδια. Πολλά, τέλος πάντων. Εδώ κρατάω. Πρέπει να έχω εδώ 15 HDMI. Αυτή είναι μια καινούργια οθόνη που έχουμε πάρει. Πολύ δυνατή, μας χρησιμεύει πάρα πολύ. Το βάζεις για να βλέπεις το feed της κάμερας, τέλος πάντων. Το βάζεις από πάνω, το βάζεις αλλού. Ναι, πρέπει να δείξω μπροστά. Ναι, έτσι είναι η κάμερα, τέλος πάντων. Δεν έχει μπαταρία πάνω, αλλά χρησιμεύει πάρα πολύ. Είναι 9 inches, αν θυμάμαι καλά. Και βοηθάει πάρα πολύ στο να βρεις το focus κάθε φορά. Γενικά, ανεβάζει λίγο την ποιότητα του βίντεο σου. Το βλέπεις πραγματικά τι τραβάς. Αντί να το βλέπεις μια μικρή οθονούλα. Χρησιμεύει πάρα πολύ. Αυτό είναι της Aperture. Δεν θυμάμαι. Lenser Gain, το οποίο επιτρέπει σε κάμερες που έχουν Micro Four Thirds να βάζεις πάνω φακούς Canon. Και το έχω πάρει αυτό και βάζουν πάνω στους φακούς του χρέστου που έχει Canon. Πολύ καλύτερη. Όπου βλέπετε μεγαλύτερο θόλεμα πίσω σε μένα, τον έχω χρησιμοποιήσει εκείνη την ημέρα. Αλλιώς απλά δεν έχουμε βρεθεί και έβαλα το δικό μου. Αυτό. Το μυστικό για σήμερα. Εδώ έχω τις τσάντες και τα λοιπά. Εδώ τσάντες για το βίντεο, τσάντες για τη δουλειά, τσάντες για το γυμναστήριο και όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων. Και εδώ έχω το αγαπημένο μου κομμάτι. Όχι αυτό. Το Ronin M. Εκτός λοιπόν από τα βίντεο στο YouTube που κάνουμε, κάνουμε και κάποια άλλα βίντεο για διαφημίσεις ή έχουμε κάνει ένα βίντεο κλιπ όπως σας είπα και στο προηγούμενο. Και αυτό είναι το Ronin M. Κανονικά αυτό είναι έτσι, εδώ. Αυτό είναι τη Small HD για να μπαίνει και ανάποδα πάνω στο τρίποδο ή να το παίρνεις μόνο το αυτό χωρίς τα μπράτσα. Τέλος πάντων, αρκετά λειτουργικό. Το οποίο είναι ένα gimbal, τρομερό gimbal. Χρησιμεύει για να κάνεις πολλές επαγγελματικές δουλειές και γενικότερα είναι και εντυπωσιακό. Σκάς τον πελάτη έτσι και είναι έτσι μεγάλο και γουστάρει. Και γουστάρουμε και εμείς που το έχουμε. Και εντάξει, προσπαθούμε να το χρησιμοποιούμε όσο πιο πολύ γίνεται στα βίντεο για να είναι ακόμα καλύτερα στο κάτω-κάτω, αφού όσο το έχουμε. Θα τα αφήσω λίγο εδώ. Θέλει γυμναστική, θα μπορούσε να πεις. Μπορεί να θέλει γυμναστική, μας έχουν πιάσει εδώ τα χέρια μας. Αυτό ήταν λοιπόν το κομμάτι, το πρώτο background που χρησιμοποιούμε στα βίντεο και η πρώτη γωνία, ο πρώτος τοίχος που έχω και όλα τα πράγματα. Εδώ στον τοίχο, ξέχασα να το δείξω αυτό, έχω πάρει αυτές τις λάμπες. Οι οποίες είναι πιο κίτρινες για να κάνω ένα ωραίο hair light από πίσω και να έχει αυτή τη λεπτομέρεια να σου κρατάει εδώ τέλος πάντων πιο βιντεοσκοπική η φάση. Που εδώ ήθελα να βάλω κάποια κάδρα ενδιάμεσα συγκεκριμένα, τα οποία τα αγόρασα και δεν ήρθαν ποτέ, γι' αυτό έχει μείνει κενό. Και οι καλύτεροι την πατάνε. Τι να κάνουμε τώρα. Ποιοι? Οι καλύτεροι. Και αυτό είναι ο δεύτερος στίχος, το δεύτερο background δηλαδή που έχουμε κάνει. Πού πας ρε μαλάκα, αφού δεις. Και αυτός είναι ο δεύτερος στίχος, το δεύτερο background, το οποίο έχουμε βάλει σε αυτό το κλεμμένο σχήμα πάλι foam. Λέω κανονικά θα έπρεπε αυτά να είναι μαύρα και αυτά να είναι γκρι, αλλά η διαφορά τους είναι υπερελάχιστη και δεν είναι τόσο γκρι. Εντάξει, όταν θα γίνει να rebuild στο δωμάτιο θα γίνουν διαφορετικά αυτά. Μ' αρέσει τέλος πάντων όσο είναι εδώ. Εδώ κρατώ τα καπέλα μου γενικά και αυτό που δεν είναι καπέλο, το Darth Vader. Αλλά εντάξει, γενικότερα είμαι πολύ fan Star Wars και έχω και διάφορα πραγματάκια εκεί πέρα. Θα τα βάλω από πάνω να τα δείτε. Έχω τρία καπέλα εδώ και έχω και άλλα μέσα ντουλάπ. Έχω πάρα πολλά. Είμαι fan έτσι, του Motorsport. Πολύ Hamilton αντί Ferrari. Sorry. Τα παρακολουθώ όλα, τα γουστάρω πάρα πολύ γι' αυτό και τα βλέπετε έτσι που και που βάζω ένα μπρελοκάκι εδώ, ένα καπελάκι εδώ, τέλος πάντων μου αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ έχω τα υπόλοιπα που το αλλάζω συχνά γενικότερα.
Κάτι που δεν ανέφερα πριν. Αυτό είναι, εδώ είναι ο ένας Oculus Sensor. Που από την άλλη μεριά, από εδώ, έχω το δεύτερο sensor για το Oculus. Οπότε σε αυτό το δωμάτιο που είσαι εδώ, έχεις τον ένα δεξιά και τον άλλο αριστερά και μπορείς να παίζεις με 360 tracking χωρίς να χρειάζεται να γυρνάς μπροστά κάθε φορά. Amazon και Active 3.1 USB τέλος πάντων. Και το πας εσύ όπου θέλεις, γιατί αλλιώς δεν δουλεύει με απλή προέκταση. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Μια πολύ παλιά κάμερα που πραγματικά δεν ξέρω που την έχουμε βρει αυτή. Πρέπει να είναι του πατέρα μου, του πατέρα του, τέλος πάντων. Ένα βινίλιο του Eminem, όπως και αυτή είναι ένα μπλουζάκι δυο καινούριο του Eminem, γιατί ακούμε και χυπικό πολύ. Ένα μικρόφωνο και γενικότερα έτσι απλά για να υπάρχει αυτή η διακόσμηση που συνεχώς την αλλάζω. Και τώρα η αποκάλυψη. Σε αυτό το σπίτι λοιπόν πρέπει και κάπου να κοιμάμαι. Και αυτό το δωμάτιο που κοιμάμαι. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα κρεβάτι. Μπορεί να μην το δείχνουμε στα βίντεο, όμως εδώ υπάρχει ένα κρεβάτι. Όχι αυτό. Δεν είναι μαζόχα, δεν κοιμάμαι πάνω σε αυτήν την επιφάνεια. Αυτήν την επιφάνεια την βάζουμε εδώ πέρα για να τραβάμε τις κατόψεις γενικότερα των προϊόντων. Και αυτό θα πρέπει να δίπλο χρησιμοποιηθεί αυτό το δωμάτιο για στούντιο. Να τραβάμε αυτό που θέλουμε και να κοιμάμε. Γιατί δεν γίνεται, να κοιμάμε στο πάτωμα. Βάζουμε τα φώτα λοιπόν εδώ, ένα φως από εδώ και ένα φως στο άλλο που είναι αυτό εδώ, που δεν το χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή. Τα βάζουμε εδώ και κάνουμε την κάτωψη σε αυτή την επιφάνεια. Και όταν δεν τραβάμε κάτι, φεύγει η επιφάνεια στο μπαλκόνι, δεν πρέπει να σου το δείξω, είναι πουτάνα. Βγάζουμε λοιπόν έξω την επιφάνεια και εγώ κοιμάμαι μετά εδώ σαν άνθρωπος. Και όταν έχουμε γυρίσματα, πάλι βάζουμε τα φώτα συγκεκριμένα. Αυτό λοιπόν το background, έλα από εδώ τώρα. Αυτό το φώτο λοιπόν το έχετε δει στα βίντεο. Εδώ χρησιμοποιούμε, κάθομαι περίπου κάπου εδώ, λίγο πιο κάτω και έχουμε φόντο όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό το background θα το έχετε ξαναδεί. Συνήθως αφήνω την οθόνη ανοιχτή και βάζω όλα τα φώτα τέλος πάντων και βάζω και κάποια έξτρα φώτα για να φωτίζετε λίγο πιο ωραία, να φαίνεται λίγο πιο good looking. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να σας δείξω για το Studio Tour. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Σίγουρα θα ήθελα να κάνω κάποιες αλλαγές που μπορεί να γίνουν μελλοντικά. Οπότε είπα να σας το δείξω πριν γίνουν αυτές τις αλλαγές, να δείτε πώς τραβάμε τα βίντεο μας. Μείνετε στο κανάλι Digital Amusers για ακόμη περισσότερα. Αυτά να φοράω. Ξέρω εγώ. Τα φτιάχνω μια μήνα. Α, κλαίμα είναι, φίλε. Καλά φέρνω.